μέρα του Πάσχα και ο φακός του Calendar News, γυρνώντας στο λιμάνι, είχε μία ευχάριστη είδηση. Ο Γιώργος ο Δρόσος μου είπε γρήγορα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο κάτι καλό έχει γίνει, φιλόδημος, γύρω στις 400.000 ευρώ, Μπούκης πρόεδρος, Χριστός Ανέστη κύριε πρόεδρε, Χριστός και τα μουστάκια σας, και τα μουστάκια σας γελάνε σήμερα. Καλή πολλά σε όλο τον κόσμο. Τι συμβαίνει κάτι τελικά? Μια καλή είδηση. Άντε Παναγιά μου. Συμβαίνει, εντάξει, πιστεύω ότι αρχίζει και αποδίδουν οι προσπάθειές μας και οι δουλειές μας και σιγά σιγά πιστεύω ότι θα αποδώσουμε και έργο το οποίο θα το δει η κάλλη μας. Τι αφορά αυτό τώρα, τον Οκτώβριο του 2019 με την ανάληψη των καθηκόντων μας από τις πρώτες μέρες της ανάληψης των καθηκόντων μας υποβάλαμε μία αίτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 για να μας χρηματοδοτήσει κάποιες μελέτες που αφορούν το λιμάνι της Καλύμνου. Σήμερα και εγώ το διάβασα στο ίντερνετ, δεν έχει έρθει ακόμα η απόφαση, γι' αυτό εσείς χαραματά βιάζεστε. Εγώ θέλω πρώτα να πάρω την απόφαση. Το γοργόν και χάρη έχει στη δημοσιογραφία. Ο Γιώργος ο Δρόσος τα ψάχνει όλα αυτά. Εντάξει, έχει δημοσιευθεί. Απλά ακριβώς. Δεν θα έχουμε πάρει επίσημα. Είναι περίπου 400.000 ευρώ, 398.920 για την ακρίβεια. Τι μελέτες? Αφορούν όλες τις μελέτες για να εντάξουμε το έργο της εξωτερικής αποβάθρας. Δηλαδή τη γεωτεχνική έρευνα και όλες τις μελέτες τις οριστικές. Οπότε, μέχρι τέλος του χρόνου, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε όλες τις μελέτες στα χέρια μας για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε από του χρόνου να βρούμε τη χρηματοδότηση και αν είμαστε τυχεροί μέσα στη θητεία μας να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο έργο για την Κάλυμνα. Εκτός αυτού, φροντίσαμε να εντάξουμε και κάποιες άλλες μελέτες. Μία από αυτές είναι η αποκατάσταση της υποσκαφής του κεντρικού λιμένα. Εντάχθηκε και αυτή. Είναι μία συγκοινωνιακή μελέτη, η οποία είναι απαραίτητη για το λιμάνι μας. Μία μελέτη χρήσης γης, μία μελέτη κυματικής διαταραχής που θα μας δείξει πού μπορούμε να βάλουμε πλωτές εξέδρες για να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε την χωρητικότητα των αλλιευτικών σκαφών. Αυτά εγκριθήκανε, είναι 398.000. Τώρα έχει δουλειά πολύ, γιατί δεν φτάνει να έχει τα λεφτά. Τώρα πρέπει να προκηρύξει και τις μελέτες και να υλοποιηθούν. Είναι χρονοβόρα η διαδικασία, κύριε πρόεδρε, τώρα η υποκήρυξη. Όλες οι διαδικασίες του δημόσιου, κύριε Χραμαντά, είναι χρονοβόρες. Από εμάς εξαρτάται αν σπρώχνουμε για να γίνονται όλα πιο γρήγορα. Πάντως μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί μου αναφέρατε την ημερομηνία πότε ξεκινήσετε εσείς να φτιάχνετε όλες αυτές τις προεργασίες. Είναι από τις πρώτες μέρες που αναλάβατε ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ε? Είναι από τις πρώτες μέρες, γιατί μην ξεχνάτε ότι λόγω της ιστορίας με τον γραμματέα είχαμε καθυστερήσει να αναλάβουμε. Στη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν αναλάβαμε το Σεπτέμβριο, δηλαδή εμείς ουσιαστικά αναλάβαμε τον Οκτώβριο. Βρήκα λοιπόν αμέσως από το πρόγραμμα λόγια γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε. Και ξεκινήσαμε σε συνεργασία και με τον σύμβουλό μας. Τον κύριο. Τον κύριο Ρώτα, ο οποίος θα πληρωθεί και αυτός από το πρόγραμμα. Και ο κύριος Ρώτας λοιπόν θα πληρωθεί από αυτό το πρόγραμμα. Άρα πιστεύω ότι ξεκινάμε καλά. Ξεκινάμε σωστά. Εντάξει, θα υπάρχουν δυσκολίες. Πιστεύω να τις ξεπεράσουμε και να προσφέρουμε κάποιο έργο στον καλλιμνιακό λαό. Να ρίξω μια ματιά, μήπως έχω ξεχάσει καμία μελέτη, δεν νομίζω. Όσο εσείς ψάχνετε, εγώ οφείλω να πω ότι είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση και σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, γιατί αποδίδουν καρπούς οι ενέργειες που ξεκινήσετε να κάνετε από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων σας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτό που έχετε αναλάβει με μεράκι να φέρετε σε πέρας, βήμα ξεκινάει. Αυτές είναι οι μελέτες. Εμείς τώρα έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Πιστεύω ότι θα έχουμε τη στήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας, που χωρίς αυτή δεν μπορούμε να κάνουμε.
τίποτα. Ήδη έχω ραντεβού με τον κύριο Ζωγραβάκη και τον κύριο Κουλιανό στη Εθνική Υπηρεσία για να μεθοδεύσουν την προκήρυξη. Την προκήρυξη. Τώρα, ένα άλλο που τρέχουμε τώρα είναι το Λίντερ. Έχετε υποβάλει? Στο Λίντερ όχι, δεν υποβάλλουμε. Προετοιμαζόμαστε να υποβάλλουμε μια αίτηση στο Λίντερ. Η προθεσμία είναι 31 Μαΐου και ευελπιστούμε να εξοπλίσουμε το λιμάνι μας, εφόσον εγκριθεί η πρότασή μας και εφόσον προλάβουμε βέβαια, να το εξοπλίσουμε με καινούργια πύλα για να εξυπηρετούνται περισσότερα σκάφη και να παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους χρήστες του λιμανιού μας. Έχουμε βέβαια προγράμματα και για τα άλλα λιμάνια, σιγά σιγά, νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα για να κάνουμε ανακοινώσεις. Πιστεύω ότι κάτι θα αφήσουμε και αυτή την τετραετία. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εν κατακλείδη θα ξαναγυρίσω πάλι στην πρώτη είδηση ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο κέρδισε από τον πρόγραμμα Φιλόδημος 398 και κάτι χιλιάδες ευρώ για τις μελέτες του λιμανιού μας. Θέλω να μας συγχαρητήρια, κύριε Μπούκη. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να προσφέρουμε κάποιο έργο. Συγχαρητήρια. Και πάλι χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία.